Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα σας δείξουμε το κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε εδώ τον ειδήμον του είδους, ο οποίος έχει λύσει όλα τα εργαλεία αναλυτικά για να μπορείτε να πάρετε μία αρχική ιδέα. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ, πρέπει να μας εξηγήσει τι κάνει αυτή τη στιγμή, τι είναι λοιπόν, αυτό αγαπητέ. Έχουμε σύρμα Canthal α1. Ναι. 42 mm ή 0,26 στα αμερικάνικα. Πολύ ωραία. Μιλάμε αρχικώς για όσους δεν ξέρουν για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Λοιπόν, έχουμε κόψει γύρω στα 10 cm το σύρμα και θέλουμε να κάνουμε 6 σπήρες για να μας φτάσει ένα 0,8 ohm περίπου. Μάλιστα. Γιατί έτσι μας αρέσει. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ναι, έτσι γουστάρουμε εμείς. Βλέπουμε σε ζωντανή σύνδεση πώς θα πραγματοποιηθεί. Παίρνουμε το εργαλειάκι, το κούρο coil. Πολύ ωραία. Έτσι λέγεται. Και κάνουμε τις σπήρες μας. Μία. Δύο. Περίμενε. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Κάθε φορά που λέω τον αριθμό πέντε, είναι και η σπήρα. Πέντε. Για να μην μπερδεύεστε. Έξι. Και κάνω και μία 7 για τη στραβή. 7. Και κάνε μία 7 σε βρίσκει που δεν κάτσει καλά κάτι. Ναι, για ωραία. Να το λοιπόν, ξαναστρώνουμε λίγο από εδώ. Καταπληκτικά. Από την άλλη μεριά. Μιλάμε για επαγγελματική δουλειά. Λοιπόν, παίρνουμε το κοφτάκι μας. Ναι, δεν τη βγάζουμε τώρα τη σπήρα, επειδή το θέλουμε να το κάνουμε λίγο φυσαρμόνικα style. Πολύ ωραία. Αρχίζουμε και κάνουμε αυτό. Δεν θέλει την τρελή τέχνη. Βλέπετε, προσπαθεί να αυξήσει λίγο τις αποστάσεις της ναι. κάθε σπήρας. Λοιπόν, και το στρώνουμε και από εδώ. Βέβαια, τώρα έχει γίνει πάρα πολύ. Θα το κόψουμε πάλι λίγο. Αυτό για ποιο λόγο το κάνετε, αγαπητέ? Αυτό το κάνουμε για να έχουμε περισσότερη επιφάνεια πάνω στο βαμβάκι, ναι. να δώσει παραπάνω γεύση ναι. και ταυτόχρονα να μην φρακάρει. Μπορούσαμε να το κάνουμε micro coil, ναι, ναι. να είναι κολλημένο. Αλλά η τζούρα είναι πιο σφιχτή και δεν τη γουστάρουμε σφιχτή. Θέλουμε να ρουφάμε αέρα πατέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τους λάτρες του είδους, ένα tip. Ναι. Λοιπόν. Το να πω δεν είμαι ειδικός τελείως. Δεν έχει σημασία. Όλοι μαθαίνουμε. Το συμπιέζω λίγο, αλλά τώρα όσο και να το συμπιέσεις, εντάξει, έχεις ας πούμε την απόσταση, την απόσταση που επιζητάς στο περίπου. Που πάει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ επειδή έχουμε κάνει, θέλαμε 6 και έχουμε κάνει 7 φάση, ναι. 7 κύκλους. Τέλεια. Θα βγάλουμε ένα κύκλο και τον βγάζουμε έτσι, ώστε αυτό είναι το τέλειο, δηλαδή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να βάλουμε την αντίσταση που έχουμε φτιάξει πάνω από την τρύπα όσο γίνεται ναι. και στη μέση του RBA, αυτονού εδώ δηλαδή. Ναι. Οι 6 σπήρες που έχω κάνει είναι στην τζίλια ρε παιδί μου, κάνουν κάθε 5, αλλά εμείς θέλουμε 6 με αυτό το σύρμα, με άλλο σύρμα παίρνει άνετα 6. Ναι. Αλλά εγώ θέλω αυτό το σύρμα. Αλλά ο αγαπητός εδώ θέλει αυτό το σύρμα, οπότε ναι, όπως αντιλαμβάνεστε δεν. Η δουλειά θα γίνει. Για να δούμε, βλέπετε εδώ είμαστε κατά την ώρα έχει μια πάλι προσπάθειας να εφαρμοστεί κατάλληλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και τέλος πάντων ξεκινάμε ο επαγγελματίας του είδους και βιδώνουμε εδώ λιγάκι για να δούμε ό,τι φαίνεται. Και εδώ και μια σταλιά. Ναι. Και βιδώνουμε. Πώς πάει, γυρνάει οι βόλτες. Ναι, πιο. Ναι, λοιπόν. Και προσπαθούμε να κεντράρουμε εδώ στην τρύπα για να έχουμε την απόλυτη γεύση. Τέλεια. Μια ζωή προσπαθούμε να κεντράρουμε σε κάποια τρύπα. Ναι. Αυτή τη φορά προσπαθούμε να κεντράρουμε στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μηδώνουμε και το άλλο. Δύο βίδες έχει έτσι. Ναι. Μία δεξιά και μία αριστερά αγαπητοί φίλοι, αφού εφαρμόσετε. Δεν είναι το τέλειο, αλλά τη δουλειά την κάνει. Ναι. Εδώ και το φέρνουμε κάπου στη μέση εδώ ας πούμε, για να μην βαράει αυτό εδώ μετά από πάνω όταν θα μπει, μην κάνει σώμα και δεν παίζει μπάλα. Γι' αυτό το βάζουμε κάπου εκεί. Μάλιστα.
Και πάμε να ρίξουμε ένα τσεκάρισμα τα ohm εδώ. Ναι. Εμείς θέλουμε και καλά 0,8 περίπου. Άμα βγήκε, μια προσευχή να χωρώ τις χιλιάς και... Για να δούμε. 0,9. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σχετικά σωστοί. Έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μπορεί να είναι όντως 0,8 και η μπαταρία να το δείχνει 0,9 γιατί και οι μπαταρίες ναι. παίζουν λίγο. Αυτό το 15 δίπλα τι είναι, τα βατ. Το 15 είναι τα βατ που ατμίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τσεκάρουμε αφού πέφτει. Αφού τα ohm είναι σωστά, ναι. παίρνουμε εδώ με τα χέρια αυτό και το κάνουμε έτσι για να κόψουμε το σύρμα. Τακ. Και αυτό το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε και με νυχοκόπτη, αλλά ο νυχοκόπτης δεν κόβει τόσο μέσα. Ναι. Με αποτέλεσμα όταν αυτό μπαίνει και ακουμπήσει πίσω, ναι. Μπορεί να μας χαλάσει μέχρι την μπαταρία γιατί κάνει βραχυκύκλωμα. Ένα άλλο tip. Το έχω πάθει για αυτό το λέω. Λοιπόν. Ένα σπαθόν λοιπόν σας ενημερώνει. Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή. Κακώς το κουνιέται τόσο πολύ. Σαν βάλουμε λίγο αυτό. Για να κρατηθούν οι κύκλοι. Ναι. Understood. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν έχω αφήσει πολύ και πιστεύω να κόβεται. Για να δούμε αν έχουμε. Δοκιμάζουμε ξανά τις βίδες. Ναι. Λιγάκι εδώ, όπως θέλει σφίξιμο. Λίγο εδώ. Γιατί αν δεν είναι καλά σφιγμένες θα παίζουν τα ohm μόλις ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και ας πούμε... Είναι 0,9, τα ohm κρατηθήκαν. Είμαστε σταθεροί, οπότε τώρα, αυτό σημαίνει... Ναι, τώρα δοκιμάζουμε αν το κάναμε σωστό, δηλαδή πρέπει να ανοίγει, να ανάβει από μέσα προς τα έξω. Για να δούμε. Αν δείτε κανένα τσαφ στην κάμερα, σημαίνει ότι έχουμε συνθλιβεί. Όχι. Μισό να το δω εγώ και σας το δείχνω. Ναι. Λοιπόν, ενώ φαίνεται ότι είναι μια χαρά, για μένα δεν είναι τέλειο, δηλαδή, αλλά τη δουλειά την κάνουμε. Θεωρώ δηλαδή, ότι έπρεπε να ανάβει λίγο καλύτερα προς τα έξω, αυτός ο έξω λίγο αργεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, να πω στην καθομιλουμένη ότι... Εντάξει. Να μην πω αυτό που πρέπει, να είναι, πω ότι δεν μας πειράζει τόσο τρελά. Είναι κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, μας καίει να δουλεύει από τη μέση προς τα έξω. Ναι. Ωραία. Τώρα σε λίγο να το αφήσουμε να κρυώσει, αυτό το κάνουμε κιόλας για να δούμε πως έχει κανένα hot spot και καλά ή αν έχουμε τα hot legs που λένε που ανάβουν τα πόδια ναι. και δεν ανάβει αυτό, αν ανάβουν τα πόδια βρωμάει το τσιγάρο μετά. Την ακούς τηλεφωνικά. Τα ακούτε αγαπητοί. Ναι, πρέπει να ανάβει από μέσα προς τα έξω ή όσο μπορούμε από μέσα προς τα έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πούμε ότι ανάβει ρε παιδί μου, ναι. καλά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε να κρυώσει για να περάσουμε σε λίγο το βαμβάκι. Ωραία. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ωραία, τώρα παίρνουμε το οργανικό βαμβάκι για να το βάλουμε πάνω. Αυτό έρχεται σε pads, έτσι λέγεται, αυτά. Τώρα εγώ το πρώτο pad το είχα κόψει στη μέση, δηλαδή το άνοιξα έτσι. Ναι. Γιατί είχα ακούσει ότι είναι καλύτερο. Έχω δοκιμάσει και τους δύο τρόπους και είναι μία ή άλλη. Ναι. Αλλά τώρα επειδή το έχω το μισαδάκι εδώ πέρα θα το κάνω με μισό... Σαν να έχω κάνει έτσι δηλαδή. Για να δούμε λοιπόν. Βγάζεις δύο κομμάτια, το ένα είναι αυτό εδώ το μισό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κόβουμε περίπου όσο είναι αυτό. Τώρα εγώ ξέρω απ' έξω πόσο μου κάνει. Και κόβουμε τόσο. Με το συμπάθειο. Ναι. Μη σοκαριστούν οι viewers. Τώρα, πολύ σημαντικό εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να το κόψουμε με τη φορά των νερών του βαμβακιού, δηλαδή έτσι κόβεται. Έτσι δεν κόβεται. Και το κόβεις με τα νερά έτσι ώστε όταν μετροφοδοτείται από εδώ ρουφάει και πηγαίνει από εδώ. Εκεί. Ωραία, κατάλαβα. Γιατί παίζει ρόλο αν το κάνεις ανάποδα δεν παίζει. Λοιπόν, και έχουμε αυτό εδώ. Πιάνουμε εδώ αυτό. Του κάνουμε μια μητούλα. Πολύ ωραία. Πολλοί αυτό το στρίβουνε, το κάνουν, το ράνουνε. Αυτά είναι... Μπλε, σκέτο. Μπλε. Δεν ναι, λέμε το άλλο. Δεν είναι, εντάξει. Αυτά είναι κολλήματα του καθένα. Εδώ απλά κάνουμε λίγο μια μητούλα στην άκρη. Πολύ και προσπαθούμε καλά. Να το περάσουμε ανάμεσα. Σαν να περνάμε... Εδώ. Ωραία. Περνάει από εδώ. Το εσωτερικό ναι. που έχουμε φτιάξει τώρα, νωρίτερα. Εδώ το μυστικό γιατί ρωτάτε βλέπετε. Πολύ πόσο σφιχτά, πόσο έτσι. Θέλει τόσο σφιχτά ώστε ρε παιδί μου να μπαινοβγαίνει άνετα, αλλά όχι και αεραπατερά. Ναι.
Έτσι, λίγο σφιχτά. Αυτό. Άλλοι λένε το κάνεις έτσι και να μην πέφτει η μπαταρία. Αυτά τώρα οι μπαταρίες έχουν διάφορα βάρη, δεν ισχύει. Ναι. Το κάνουμε εδώ, λίγο σφιχτό, λίγο αραιό. Κάπως έτσι. Λαμπρά. Λοιπόν, τώρα. Κάνουμε τα bunny ears που λένε οι Αμερικάνοι. Εκπληκτικά. Τα αυτιά του λαγού. Και πάμε και βάζουμε το ριγκάκι αυτό τώρα, το καπακάκι. Εδώ μέσα. Οπ. Οπ. Το περνάμε από εκεί και το βιδώνεις. Το περνάμε εδώ και το βιδώνουμε πάνω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και αφού έχουμε κάνει αυτά τα λαγουδό αυτιά. Τέλεια. Πάμε και κόβουμε εδώ λίγο πιο πάνω από την καμινάδα, ας πούμε. Έτσι ένα τσακ. Εδώ. Και το ίδιο και από την άλλη. Τώρα εδώ είναι και ένα άλλο μυστικούλι, το οποίο έφαγα πολύ καμένο μέχρι να το καλύψουμε. Πολύ μυστικό ρε, κυρίες και κύριοι, πολύ μυστικά. Θα κάνω ιδιωτικό το βίντεο. Επειδή με το ψαλίδι εδώ πέρα ουσιαστικά σφραγίζει το βαμβάκι, ναι. Δηλαδή όπως το κόβεις ρε παιδί μου, εδώ πέρα το κάνει σφιχτό το βαμβάκι. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην ρουφάει από εδώ και πέρα μετά. Το κάνουμε λίγο περιποίηση εδώ, καταλαβες. Λίγο έτσι, για να μπορεί να αρπάζει, μας ενδιαφέρει να ρουφάει υλικό από εδώ. Ναι. Από κάτω δηλαδή τη βάση εκεί που είδαμε πριν. Και να το πηγαίνει στη και μέση. Να το φέρνει στη αν μέση. Αυτό είναι πιεσμένο επειδή το πιέσαμε με το ψαλίδι, ναι, για να το κόψουμε, αυτό καμιά φορά δεν ρουφάει και σου πετάει καμένο και σου πηγαίνει τα μάτια έξω. Ξέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σημαντική λεπτομέρεια. Παίρνουμε μετά ένα κατσαβιδάκι και αυτό το πιέζουμε προς τα κάτω, προς τις τρύπες, γιατί δεν έχει νόημα να μείνει πάνω έτσι ψηλά. Ναι. Αλλά το πιέζουμε έτσι ώστε να μην το στουμπώσουμε, ας πούμε. Το πιέζουμε κάτω προς τα αυλάκια εδώ που έχει δύο αυλάκια, έχει, ναι, δύο τρυπούλες. Από εκεί ρουφάει το υγρό και από εκεί τροφοδοτείται, όχι από πάνω που νομίζουν πολλοί. Λαμπρά. Βλέπετε και τα κενά δεξιά-αριστερά, γύρω-γύρω, ναι, που έχουν βρει τις βίδες που είχαμε βιδώσει πριν. Λοιπόν, εδώ προσπαθούμε λίγο όσο γίνεται έτσι λίγο να το κάνουμε fluffy, τέτοιο όπως το λένε, δηλαδή λίγο φουντοτούλι, ναι, να μην είναι πιεσμένο. Εδώ. Και τώρα τι κάνουμε, ξεκινάμε και ρίχνουμε το υγρό. Φτάσαμε στη φάση του υγρού, αγαπητοί και αγαπητές, ετοιμαστείτε. Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου. Βάζουμε μια βάφλα ιδιοκατασκευή γιατί μας αρέσει η βάφλα. Έτσι, μπράβο. Αγαπάμε βάφλα. Λοιπόν, και το βρέχουμε. Ωραία. Γιατί το βρέχουμε τώρα? Γιατί αν είχαμε παρακολουθήσει στο σχολείο, ναι, με τον βρασμό που λένε, το βαμβάκι δεν καίγεται γιατί έχει υγρό ουσιαστικά μόνιμα. Και τι κάνουμε τώρα, για να κολλήσουν οι ενώσεις και να μας βγει σωστά η όλη φάση, πρέπει αυτό να το κάψουμε λιγάκι. Μάλιστα. Δηλαδή, πατάμε. Με αυτό επιτυγχάνουμε. Βλέπετε. Να κολλάει το βαμβάκι. Ψωμύρισε πάυλα. Μύρισε ήδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτό επιτυγχάνουμε να κάνει ένα σώμα και να γίνει ένα υλικό το βαμβάκι, ναι, το υγρό και αυτό. Ναι. Και δεν είναι καλύτερα η αντίσταση. Πολύ ωραία. Έτσι το κάνουμε λίγο, δεν είναι ανάγκη να το σκίσουμε. Οπότε έτσι, βρέχετε λίγο γύρω γύρω. Δεν μας πειράζει να πλημμυρίσει, αυτό μας πειράζει είναι να μην καεί το βαμβάκι. Είναι χειρότερη από όλη αυτό. Ανακατεύετε λίγο και έτσι, πατάτε λίγο, ίσα λοιπόν, ίσα να ψηθεί. Τώρα ένα άλλο μυστικό που κάνουν κάποιοι, εγώ το έχω κάνει και έτσι κι αλλιώς μου δουλεύει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να το ξαναπαναλάβουμε ότι ρίχνουμε το υγρό εδώ πέρα για να, να γίνει ένα σώμα υγρό, βαμβάκι και τέτοιο και διορθώνει και πολλά προβλήματα όπως hot legs, και μπορεί να μην ανάβει κάποια σπίρα σωστά. Αυτό όταν το καίμε έτσι, καμιά φορά δένει και λειτουργεί πιο σωστά. Πολύ καλά. Όχι ότι δεν μας αρέσουν τα hot legs, αλλά όχι στο σύρμα. Ωραία. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε τη δοκιμή. Εδώ δείχνουν όλα μια χαρά. Βαφλίασε, αγαπητοί και αγαπητές. Τρώμε λίγο, ναι, γιατί είναι έτσι. Και παραμένουν και τα ώμοι 0,9. Ο Βίχας είναι φυσιολογικός. Είναι πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση ασφυξίας. Είναι πολύ καλό το ότι παραμένουν 0,9 τα ώμοι, που σημαίνει ότι είμαστε οκ. Okay, που σημαίνει φορά, ότι η δουλειά είναι επαγγελματική. Καμιά φορά κάνουμε τη δουλειά και μπορεί να πάει στο Θεό το ώμοι, ναι, να, ναι, πάει, ναι, κάτω, ξέρω εγώ. Δείγμα οπότε, που δεν θα είναι καλό. Ναι, εδώ δείχνει ότι έχουμε μια σταθερότητα. Καταπληκτικά. Τώρα, ένα άλλο τρικάκι που κάνουν κάποιοι είναι επειδή αυτό το συγκεκριμένο, αυτό είναι το, δεν είπαμε στην αρχή, αυτό είναι το της Kangertech, το Subtank, το Mini. Ναι. Με τον επισκευάσιμο RBA, RTA. Ωραία. Λοιπόν,
πάνε κάποιοι, εγώ το έχω κάνει και με τους δύο τρόπους και ρουφάει μια χαρά από όλες τις πλευρές, έτσι. Πολύ καλά. Αλλά πάνε κάποιοι, επειδή εδώ τα channels δεν φαίνεται ούτε καν στην κάμερα εύκολα. Εδώ τα τσανελάκια είναι πολύ μικρά. Άλλοι παρότι είναι ενημερώσει η κάμερα, είναι ύψης της ανάλυσης, ναι. Ούτε αυτή. Άλλοι πάνε και κάνουν τρύπες, ξέρω εγώ, εδώ πέρα δικές τους και τέτοια. Τώρα θα είναι παπατζίδικα, δεν χρειάζονται. Μάλιστα. Απλά παίρνουμε αυτό το κάνθαλ που μας έχει περισσέψει και μπορούμε, άμα θέλουμε εδώ, να κάνουμε μια τρυπούλα ώστε να ρουφάει πιο καλά. Δηλαδή να το κάνουμε λίγο έτσι, ναι. Ώστε να μπορεί να τραβάει και εδώ να είναι free. Όταν είναι πραγματικά free, που σε μένα δεν θα γίνει τώρα τελείως. Έχεις ένα φακό που τώρα δεν έχω και φέγγεις εδώ πέρα, ναι. Και βλέπεις από πάνω, αν βλέπεις το φακό σημαίνει ότι η τρύπα... Τι έχεις φακό το κινητό? Την βλέπεις. Ναι, ναι, έχω φακό, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα εμείς το κάνουμε λίγο έτσι. Ναι. Αφού το έχουμε βρέξει γίνεται αυτό όμως, έτσι, λοιπόν, ναι, 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 για να ναι, ναι, ναι. Σταθεί. Το κάνουμε από τη μία, το κάνουμε και από την άλλη. Μαζεύουμε λίγο το βαμβάκι δηλαδή για να αφήσουμε ελεύθερες τις τρυπούλες. Αλλά μόνο σε εκείνο το σημείο, όχι όλο το βαμβάκι. Τέλεια. Και θεωρώ τώρα ότι είμαστε εντάξει. Τώρα, γεμίζουμε το υπόλοιπο ταγκάκι μας. Πολύ ωραία. Εδώ, 4,5 ml παίρνει αυτό. Εντάξει, θα είναι παλιό αυτό το τάγκ, το ξέρουν και οι πέτρες. Είναι πολύ σταθερή αξία. Παίρνω και το καπάκι και το να το βάλω πάνω. Εδώ. Βιδώνεται, όπως βλέπουμε. Τσεκάρουμε ξανά βεβαίως, τα όμως, βεβαίως. Μην πάρουμε καμιά φωτιά. Πολύ ωραία. Κάνουμε άλλο ένα τσεκ. Εδώ έχει τρέξει γιατί δεν έχουμε ρουφήξει. Ναι. Και το έχω ξεσκίσει εγώ τώρα στο υγρό. Αυτό είναι λογικό. Πάμε να κάνουμε τον έλεγχο. Τον έλεγχο 0,9 ohm. Τώρα και ένα να ήταν και 0,9. Δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Αυτό μπορούσα να το κάνω και 0,5, αλλά ναι. Εμένα μου αρέσουν τα περισσότερα ohm γιατί θεωρώ ότι έχει πιο πολύ γεύση. Ωραία. Και γιατί έτσι μ' αρέσει, τέλος πάντων. Γιατί έτσι γουστάρω. Έτσι γουστάρω. Κάτε, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα επειδή το έχουμε που το έχουμε πάνω, το αναποδογυρνάω εδώ. Το βιδώνω. Τέλεια. Το κλείνουμε καλά να μην γίνει χαμός. Εκπληκτικό. Βάζουμε και το τυπάκι εδώ πέρα, το drip tip. Οπ. Έτσι, το κουνάμε λίγο. Τώρα κάνουμε αυτά τα primer puffs που λέμε, δηλαδή ναι, ναι. Τις ρουφισιές. Τα τσεκ. Ουσιαστικά δεν χρειάζονται γιατί τώρα το έχουμε λυσάξει στο υγρό. Πολύ ωραία. Έτσι. Και ρουφάμε. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Βλέπετε τον καπνό. Στην αρχή δεν βγάζει ντουμάνι πολύ γιατί είναι μέχρι να πάρει ναι. Τα πάνω του λίγο. Πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα? Λοιπόν, και σε κάνα πεντάλεπτο ρε παιδί μου, ρούφα ρούφα, αυτό θα βγάζει ντουμάνι τώρα. Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν τη διαδικασία. Το βλέπετε? Κοίτα εδώ. Λοιπόν, και αυτά ήταν. Και είμαστε έτοιμοι αγαπητοί και αγαπητές. Έχει γραμματική γεύση. Εάν δεν καταλάβατε κάτι, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα σας βοηθήσει ο ειδήμων του είδους για τις περαιτέρω πληροφορίες. Μείνετε συντονισμένοι.